Είμαστε εδώ, οι πλημμυροπαθείς των Σιλικιών, της Λάρισας και της Γιάννουλης, για αυτή την γελιότητα, για αυτόν τον τεμπεγμό, τον οποίο υφιστάμεθα. Λοιπόν, είμαστε πλημμυροπαθείς, δεν έχουμε μπει ακόμη στα σπίτια μας. Ακόμη και αυτοί που έχουν μπει στα σπίτια τους, ζουν εδώ και 7 μήνες, αυτούς που έχουν μπει με θερμάστρες και αφιγραντήρες, συγγνώμη. Λοιπόν, και είναι γελίο και είναι ξεδιάντροπο αυτό που συμβαίνει. Γιατί εξαιρεθήκανε από τον ΕΜΦΙΑ τα πράσινα. Με τη λογική ότι τα πράσινα είναι επισκευάσιμα και κατοικήσιμα. Το επισκευάσιμα δεν είναι μόνο η οικοσυσκευή. Που, να σημειώσουμε και το εξής, υπάρχουν άτομα στα οποία δεν δόθηκε δραχμή ακόμη από το Σεπτέμβρη και ζουν στο Νίκη και δεν ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και με το που θα βάλουν το κλειδί στην πόρτα πρέπει να δώσουν τα χιλιάρικα, διψήφιος αριθμός, για να φτιάξουν τα σπίτια τους. Εξαιρεθήκανε τα κόκκινα και τα κίτρινα, τα οποία εμείς στον Άγιο Θωμά έχουμε δύο, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο. 1-2%. Δηλαδή, η απαλλαγή του ΕΜΦΙΑ θα πάει σε 1-2%. Εμείς τα πράσινα, που υποτίθεται ότι είναι επισκευάσιμα και κατοικήσιμα, δεν θα πάρουμε δραχμή. Και κάτι χαζά τύπου ότι θα σας το κάνουμε να το πληρώσετε σε περισσότερες δόσεις, εντάξει, είναι στάχτη στα μάτια. Συνεχίζουν, μας εμπέζουν και μας κοροϊδεύουν. ΕΜΦΙΑ, ΔΕΙΑΛ, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη κανείς τι γίνεται. Έρχονται λογαριασμοί σε πλημμυροπαθείς οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, σε αμαία, σε καρκινοπαθείς που μένουν στο Νίκη, σε γέροντες, σε χειρουργημένους. Είμαστε εδώ, δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε. Θα φωνάξουμε και θα καλέσουμε πανθεσσαλικά συλλαλητήρια.